Με πάρα πολύ καλή διάθεση και με πάρα πολύ αέρα όπως βλέπετε γύρω μου, είμαι εδώ για ένα ακόμα βιντεάκι. Σε αυτό το βιντεάκι θέλω να σας πω λίγα πραγματάκια για τη φύλαξη της κατσούνας, όπου ουσιαστικά είναι αυτό που με ρωτάτε συνέχεια που σας έρχεται την κατσούνα και έχει το σύρματάκι. Μα γιατί έχει αυτό το σύρμα, αν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω, πότε να το βγάλω και όλα τα σχετικά. Σε αυτό λοιπόν το βίντεο θα σας τα απαντήσω όλα. Αρχικά ξεκινάω, εκτός του ότι έχω πάρει από μια υπέροχη στιβαρού τύπου κριτική κατσούνα, ασήκωτη, ότι έχει όπως βλέπετε εδώ το σύρμα. Όλες μας, σχεδόν όλες μας οι κατσούνες, ειδικά οι δικές μας κατσούνες που κατασκευάζω εγώ και ο πατέρας μου, είναι φρεσκογυρισμένες. Αυτό σημαίνει ότι το ξύλο δεν έχει ακόμα στεγνώσει καλά. Γι' αυτό το λόγο σας τις στέλνουμε και έχουν σύρμα. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως έχουμε κατσούνες από άλλους κατσουνοποιούς που εμπιστευόμαστε και που μας βοηθάνε και τους βοηθάμε, οι οποίες μπορεί να έχουν στεγνώσει και να μην έχουν το σύρμα. Άρα, όταν στις κατσούνες που παραλαμβάνετε από το κατσούνες.gr βλέπετε το σύρμα, σημαίνει ότι είναι φρεσκογυρισμένη κατσούνα. Κάθε κατσούνα που συνοδεύεται από σύρμα έχει σίγουρα και ένα ταμπελάκι το οποίο αναφέρει τον μήνα τον οποίο θα πρέπει να αφαιρέσουμε το σύρμα. Άρα θα ξέρουμε σίγουρα πότε, αγοράζοντας μια κατσούνα, θα ξέρουμε σίγουρα πότε πρέπει να αφαιρεθεί το σύρμα. Γιατί θα μας το λέει πάνω στο καρτελάκι. Πάει το πρώτο. Το πρώτο θέμα το οποίο αφορά το σύρμα. Από εκεί και πέρα, επειδή είναι φρεσκογυρισμένη και δροσερή, είναι πάρα πολύ επιρρεπή στο να αλλάξει το σχήμα της. Αν αγοράσω μια τέτοια κατσούνα, προφανώς και δεν θα ισιώσει, σε καμία περίπτωση. Αλλά, αν δεν την φυλάξω σωστά, υπάρχει μια περίπτωση να μου ανοίξει η κούρμπα. Να μου στραβώσει η κούρμπα. Υπάρχει μια περίπτωση γενικά να έχει κάποια διαστρέβλωση το αρχικό της σχήμα. Γιατί, ξαναλέω, είναι φρεσκογυρισμένη, είναι ακόμα δροσερό ξύλο και πρέπει να στεγνώσει τελείως, έτσι ώστε να κρατήσει το αρχικό της σχήμα. Λοιπόν, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά τη φύλαξη να την τοποθετήσετε σε ευθεία κλίση, ίσια, όπως τη βλέπετε έτσι. Αν τη βάλω σε διαγώνια μπορεί να μου κάνει μία κούρμπα. Αν τη βάλω κάπου και δεν πατάει ολόκληρη ή πατάει στη μέση μπορεί να στραβώσει στα άκρα. Άρα θέλει πάρα πολύ προσοχή το πού θα την τοποθετήσω μέχρι την ημερομηνία που γράφει το ταμπελάκι. Και γενικά καλό είναι μόνιμα να την έχω έτσι σε ένα ίσιο σημείο. Ο καλύτερος τρόπος για να τη φυλάξετε, είναι πάρα πολύ βαριά αυτή η κατσούνα, θα πάρω μία άλλη. Θα πάρω αυτή εδώ που είναι στα μέτρα μου. Λοιπόν, ο καλύτερος τρόπος για να τη φυλάξετε, αυτή έχει και το ταμπελάκι της, όπου λέει το ξύλο και πότε πρέπει να κοπεί το σύρμα, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για το Δεκέμβριο που έρχεται. Λοιπόν, τι έλεγα, ναι. Οπότε, ο καλύτερος τρόπος για να τη φυλάξετε, ξανασυνήλθα, είναι να την κρεμάσετε. Τώρα, προσοχή λίγο. Αν θα την κρεμάσετε, καλό είναι να την κρεμάσετε έτσι, όπως σας δείχνω. Από εδώ, που έχω βάλει το δάχτυλό μου. Αυτός είναι ο πιο σωστός τρόπος να την κρεμάσετε. Γιατί τώρα, αν την κρεμάσετε από εδώ, η συγκεκριμένη κατσούνα δεν έχει κανένα πρόβλημα, αλλά ξαναγυρνάω στην προηγούμενη. Αν την κρεμάσετε αυτήν από εδώ, που έχει ένα βάρος περίπου 2 κιλά, και ξαναλάζω, από το βάρος της και μόνο, η κούρμπα θα έρθει και θα κλείσει κι άλλο. Ενώ είναι κλειστή, θα κλείσει κι άλλο. Αν είναι ελαφριά δεν έχει πρόβλημα, αλλά αν έχει ένα βάρος, ακόμα και στο κιλό, και ανάλογα το αν τη χρησιμοποιείτε ή όχι, δηλαδή το πόσο πολύ θα μείνει έτσι κρεμασμένη, υπάρχει μια πιθανότητα η κούρμπα να κλείσει. Ενώ από εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, αν την κρεμάσω έτσι χωρίς σύρμα βέβαια, υπάρχει μια πιθανότητα η κούρμπα να ανοίξει. Και μια που αναφέρομαι στην κούρμπα, θέλω να σας πω το εξής, ότι εμείς στο κατσούνες.gr κάνουμε τις κούρμπες κλειστές, γιατί θέλουμε να είναι κλειστές. Είναι πιο δύσκολο, παίρνουμε το δύσκολο δρόμο για ακόμα μια φορά, αλλά θέλουμε, αν κάποιος θέλει μεγάλο άνοιγμα, να έρθει και να το κόψει εκεί που θέλει, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να κλείσει μετά. Οπότε είναι κανονικό ξύλο, μπορείτε να την κόψετε όπως εσείς θελήσετε, στα 3, 2, 3, 4 δάχτυλα υπολογίζετε και πάτε και την κόβετε
και έχετε το άνοιγμα που θέλετε. Συνήθως το άνοιγμα που έχουν οι κατσούνες είναι στα 3 με 4 δάχτυλα. Εμείς κάνουμε βέβαια πάρα πολύ κλειστό γύρισμα, για σας εξήγησα το λόγο. Και το ύψος το σωστό, αυτή για παράδειγμα δεν είναι σωστή για εμένα. Θα πρέπει, μια που αναφέρομαι έτσι στις σωστές οδηγίες χρήσεως μιας κατσούνας, θα πρέπει να έρχεται λίγο πιο πάνω από τη μέση, δηλαδή θα πρέπει να μου έρθει κάπου εδώ. Δείτε πόσο μου λείπει, πόσο επιπλέον έχω, 10 πόντους. Άρα τι θα κάνω, θα πάω στο κάτω μέρος και θα κόψω 10 πόντους για να έρθει και να μου κρατηθεί σωστά. Δεν την έκοψα, απλά εδώ έχει, είναι πιο χαμηλά και έρχεται στο σωστό ύψος. Τέλεια κατσούνα για το δείγμα, για την επίδειξη που ήθελα να σας κάνω. Και φυσικά αν κόψουμε κομμάτι ξύλου, αυτή γίνεται ακόμα πιο ελαφριά. Οπότε, αγοράζοντας μία κατσούνα από το katsunes.gr, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε κανονικότατα, απλά θα πρέπει να κάνετε υπομονή μέχρι όταν θα σας πει σας γράφει το καρτελάκι για να κόψετε το σύρμα. Ωστόσο, μέχρι τότε χρησιμοποιείτε κανονικά με το σύρμα της. Και έχω ανεβάσει και άλλο βίντεο, το οποίο έχει και οδηγίες για τη συντήρηση, όπου μπορείτε να μπείτε και να τις δείτε. Μέχρι το επόμενο βίντεο, σας χαιρετώ. Γεια σας. Ελπίζω απλά να ακούγομαι με τόσο αέρα.